Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Υπουργέ, κύριε Γιάννη Παναγιωτόπουλε, Γενική Γραμματέα Τύπου και Ενημέρωσης, κύριε Δήμαρχε, κύριε Νεκρογέντα Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Παρακρατικής Ομοσπονδίας, κύριε Γιανακάκο, Παρακρατικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, κύριε Πρόεδρε της Πανελλαδικής Ένωσης Αρκάδων, κύριε Ζαραφέτα, κύριοι πρώην Πρόεδροι του Τεγετικού Συνδέσμου, εκλεκτοί κύριοι εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί εκθέτες και έμποροι, αγαπητοί φίλοι του Τεγετικού Συνδέσμου, αγαπητοί τεγιάτες και τεγιάτισσες. Καλώς ήρθατε για μία ακόμα φορά στην απόψινή μας εκδήλωση. Μία παράδοση 131 ετών μας έφερε πάλι εδώ. Τιμή μου να σας καλωσορίζω στο πανέμορφο και ιστορικό χώρο της Παναγίας Επισκοπής. Η χαρά είναι μεγαλύτερη πιστεύω φέτος, διότι μετά από σχεδόν 10 χρόνια, λίγες ημέρες πριν, με την αποκατάσταση των αγιογραφιών του Ιερού Ναού, ολοκληρώθησαν όλες οι εργασίες συντήρησης. 131 χρόνια εμποροπανήγυρη και 44 χρόνια πεμπελοπονησιακή έκθεση εδώ στην Παλαιά Επισκοπή. Θεσμοί καταξιωμένοι που για μια ακόμα φορά διοργανώνονται από το Τεγετικό Σύνδεσμο και αποτελούν σταθερό και αδιαπραγμάτευτο σημείο αναφοράς για τη θρησκευτική, κοινωνική και οικονομική ζωή, όχι μόνο της Τρίπολης και της Αρκαδίας, αλλά της Πελοποννήσου και της Νότιας τουλάχιστον Ελλάδας. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό που φέτος, χάρη στην ουσιαστική παρέμβαση των εκπροσώπων μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν μειώθηκε η χρονική διάρκεια των εκδηλώσεων στις 5 μέρες όπως προεβλέπεται αρχικά στο κατατεθέν σχέδιο νόμου για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο. Αλλά και εμείς, ως Δήμος Τρίπολης, στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις για μια ακόμα φορά την προσπάθεια, η ευρωπανήγυρη και η έκθεση του 15 Αυγούστου εδώ στην Αιγαία να συνεχίζουν την πορεία τους μέσα στον χρόνο, θωρακίζοντάς τις κατά το δυνατόν τόσο από την οικονομική ύφεση και το κοινωνικό της αντίκτυπο, όσο και από φωνές εκείνες που άκρητα και χωρίς ιδιαίτερη προτείνουν πάντα. Για να μην να μας δείξουν και να δούμε τα παιχνίδια να μπορούμε να παίξουμε ή δεν μάλλον επειδή είναι μελισσοκόμος να βρει αυτά που έπρεπε να αγοράσει για τα μελίσια της. Αργότερα, εδώ είχαμε με τα παιδιά από το σχολείο στην Τρίπολη